Ένα δεδαλώδες κύκλωμα εκβιασμών με πολιτικές προεκτάσεις αποκαλύπτεται σταδιακά όσο νέα στοιχεία βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας για τη δράση του εκδότη και των δύο δημοσιογράφων. Κατευθυνόμενα ρεπορτάζ, παράνομες χρηματοδοτήσεις μέσων ενημέρωσης, ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς σε ρόλο αρχιμανδρίτη και η δημοσιογραφία θυσία στο βωμό του οικονομικού συμφέροντος. Στο διαβιβαστικό έγγραφο από την αστυνομία προς τις δικαστικές αρχές αποκαλύπτεται ποιος ήταν ο ρόλος της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης. Ο Μη ανέφερε ότι αυτός και οι φίλοι του έχουν φτιάξει μια ομάδα η οποία μπορεί να ελέγξει τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ιστοσελίδες εφημερίδες, αφενός υπέρ της κυβέρνησης και αφετέρου εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους θα εκβιάζει η ομάδα τους λέγοντάς τις χαρακτηριστικά. Όταν θέλουμε να θα λες, αυτόν θέλει να το μέσα από την κυβέρνηση. Το βασικό όπλο της ομάδας είναι ο ΜΠ, ο οποίος μέσω της εφημερίδας του Ακρόπολη και τις δύο ιστοσελίδες του θα δημοσιεύει θετικά ή αρνητικά άρθρα, τόσο για την ΕΙΔΑΠ όσο και για τον Υπουργό Επικρατείας κύριο Νικόλαο Παπά, λόγω της επικείμενης νομοθεσίας με τις άδειες τηλεοπτικών καναλιών, αλλά και την κυβέρνηση γενικότερα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα τιμολόγια που έκοβε η καταγγέλουσα τον εκβιασμό υπάλληλος της ΕΙΔΑΠ. Όπως φαίνεται, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης πήραν συνολικό ποσό διαφήμισης 12.000 ευρώ για τρεις μήνες. Όπως αναφέρει το διαβιβαστικό, στη δικογραφία καταγράφονται δεκάδες συνεννοήσεις για κατευθυνόμενα δημοσιεύματα υπέρ του αρχιμανδρίτη, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς. Σε μεταγενέστερη τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο ΜΗ ενημέρωσε τον ΜΗ ότι την επόμενη, στη σελίδα 3 στα παραπολιτικά, θα έχει ένα μεγάλο θετικό κομμάτι για τον αρχιμανδρίτη, εννοώντας τον Υπουργό κύριο Νικόλαο Παπά. Τα καταφαντασίαν σαλόνια είναι ο βούρκος μέσα στον οποίο έχουν μάθει να ζουν και να κάνουν τους εκβιασμούς τους και τις κολοτούμπες τους. Ας καταλάβουν ότι άλλαξαν τα πράγματα. Τόσο το καλύτερο για αυτούς. Καθαρός ουρανός στα τραπέζι, δεν φοβάται. Οι αναρτήσεις στις ιστοσελίδες άλλαζαν ανάλογα με τις διαφημίσεις που έπαιρναν και το ποιος ήταν ο διαφημιζόμενος. Αμέσως μόλις κάθισαν, ο ΜΗ εξέφρασε τα παράπονά του σχετικά με την ΕΙΔΑΠ επειδή του είχε καταργήσει τις διαφημίσεις. Αλλά παρόλα αυτά δεν έγραψε κάτι αρνητικό στην εφημερίδα και στις ιστοσελίδες του, όπως κάνει σε άλλες δέκο. Όπως για παράδειγμα η ΔΕΗ που δεν του δίνει καθόλου χρήματα. Μάλιστα, προς δείγμα καλής θέλησης, ο ΜΗ είχε ήδη δημοσιεύσει ένα θετικό άρθρο υπέρ του Υπουργού Επικρατείας κυρίου Νικολάου Παπά. Τα μέσα ενημέρωσης μέσω των οποίων γίνονταν οι εκβιασμοί σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές και τον κοριό καταγραφής είναι η εφημερίδα Ακρόπολη, το acropolypress.gr, το 24ωρες.gr, το Επικαιρότητα News, το Greek News Biz, τα site likavitos.gr και Κουρδιστό Πορτοκάλι, ο iReporter, το press.com.gr, η εφημερίδα Άρθρο, το Money Times και η ιστοσελίδα Σοφοκλέους 10. Ο ίδιος εκδότης προβαλόταν συχνά από το δημόσιο κανάλι ως έγκυρη μάλιστα πηγή ενημέρωσης και του διαφημίζατε μάλιστα και την εφημερίδα. Ο λαός μας λέει σε αυτές τις περιπτώσεις δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Χαρακτηριστικό είναι πως στη συνομιλία δύο δημοσιογράφων ο ένας εμφανίζεται κατά της κυβέρνησης αλλά μόλις του εξασφαλίζεται ένα ποσό από διαφημίσεις αλλάζει άμεσα στάση και ξεκινάει να αναρτά κείμενα υπέρ της. Ο ΜΗ του είπε επίσης να κατεβάσει ό,τι αρνητικό έχει για την κυβέρνηση, να αρχίσει να γράφει θετικά άρθρα για αυτή και τον πενήσει και να καταφερθεί εναντίον των ιδιωτικών καναλιών. Αμέσως μετά ο ΜΗ επικοινώνησε με και την ενημέρωσε ότι το Κουρδιστό Πορτοκάλι ήταν ως εκείνη τη στιγμή εναντίον της κυβέρνησης, αλλά στο επόμενο μισάωρο θα αρχίσει να γράφει μόνο θετικά σχόλια. Για το λόγο αυτό της είπε να ενημερώσει το δικό της, εννοώντας τον Υπουργό Επικρατείας κύριο Παπά για αυτή την αλλαγή στάσης. Ο εκδότης και οι δύο δημοσιογράφοι θα απολογηθούν στον ανακριτή την Παρασκευή, κατηγορούμενοι για τρία κακουργήματα.